Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Βασικά με έχει πιάσει μια υπερκατανάλωση και έτσι έρχεται βίντεο με ό,τι έχω πάρει αυτό το διάστημα. Εννοείται θα το δείτε. Είναι καλλιντικά, ρούχα, ένα haul έτσι διάφορο. Θα ήθελα να σας το κάνω. Αν και σας ενδιαφέρει, εννοείται μπορείτε να μου γράψετε και κάτω στα σχόλια. Η παρέα μας έφτασε τους χίλιους και φυσικά δεν θα μπορούσα να έρθω εδώ πέρα χωρίς δώρο, οπότε περιμένετε στο τέλος του βίντεο αυτού και εννοείται θα δείτε ποιο είναι το δώρο το οποίο θα γίνει giveaway από αυτή την Κυριακή και θα δείτε μέχρι πόσο. Παρ' όλα αυτά κάντε ένα subscribe στο κανάλι μου, κάντε και like κάτω από αυτό το βίντεο γιατί θα σας αρέσει και το σημερινό βίντεο έχει να κάνει με ένα έτσι κάπως trend που έχει κυκλοφορήσει τελευταία, το οποίο έχει ως βάση το χακί. Γενικά είναι πάρα πολύ της μόδας το πράσινο, το χακί, το λιλά, όπως σας έκανα για το προηγούμενο μου βίντεο. Και είπα να έρθω εδώ πέρα σήμερα γιατί μια subscriber μου έστειλε να κάνω μακιγιάζ, έτσι ένα color μακιγιάζ με του James Charles στην παλέτα, αλλά επειδή γενικά το color έχει φύγει λίγο από τη μόδα, παρόλα αυτά μπορείτε να μου γράψετε αν θέλετε να κάνουμε ένα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εννοείται θα το κάνουμε. Και έτσι αποφάσισα να σας κάνω ένα color, αλλά έτσι πιο στα τώρα δεδομένα, αλλά το συγκεκριμένο θα είναι μόνο χακί, δεν θα είναι με όλες τις αποχρώσεις. Παρόλα αυτά νομίζω θα σας εντυπωσιάσει, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Όπως θα έχετε δει, έχω κάνει μόνο τη βάση μου και αυτό για να δείτε ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ και όχι να περιμένετε να δείτε το αποτέλεσμα. Αποφάσισα σήμερα να το πάω λίγο αντίστροφα από ό,τι συνήθως και να ξεκινήσω εννοείται βάζοντας την B. Louise Base μου σε όλο το εύρος των ματιών μου. Παίρνω αυτό εδώ της Morphe, το flat το πινέλο. Το συγκεκριμένο δεν μου γράφει πάνω, ήταν από set γι' αυτό. Παίρνω μια ποσότητα και την τοποθετώ εδώ πέρα και κοντά στο φρυδάκι και βγάζω και αρκετά έξω. Αφού καλύψω όλο το πάνω κινητό βλέφαρο θα βάλω και στην εσωτερική γωνία εδώ πέρα για να μην φαίνεται σκούρο, όπως θα δούμε εδώ πέρα έχει αυτό το κομμάτι και εμείς το καλύπτουμε κατευθείαν με τη βάση για να μην το έχουμε για μετά. Παίρνουμε ένα βρεγμένο beauty blender, το συγκεκριμένο είναι από Real Technique και πάμε τα μποναριστά. Και το σβήνουμε μέχρι την άκρη. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Βλέπουμε ότι φώτισε ήδη το μάτι χωρίς να βάλουμε καν κάτι. Ξέρετε τι παρατήρησα, ότι από τότε που ξεκίνησα να ασχολούμαι εντατικά με το μακιγιάζ πραγματικά και να βάφομαι έτσι σε καθημερινή βάση, από το κάνε blending για να βλέπεις τι κάνεις, έχω κάνει ρητίδες εδώ πάνω. Αν είστε κι άλλες στην παρέα που το πάθατε αυτό, είμαστε κρίμα, το ξέρω. Όλα θα ξεκινήσουν έτσι όπως πάντα, πολύ αυθαίρετα, με ένα μαύρο μολυβάκι. Το συγκεκριμένο είναι της Maybelline, το Tattoo Liner, το μαύρο χρώμα, και φυσικά με ένα πλαγιαστό πινέλο, το συγκεκριμένο είναι της Nancy, το Angled Detailer. Παίρνω λίγο την περιττή ποσότητα με το δάχτυλό μου για να μην είναι πολύ και ξεκινάω. Το συγκεκριμένο μολύβι είναι μαλακό, αλλά μετά γίνεται αδιάβροχο και ματ. Δεν με νοιάζει πολύ να είναι συγκεκριμένο, στην ουσία θέλω να δώσω απλά το βάθος στο μάτι. Εννοείται αν έχετε ένα πράσινο μάτι αυτό θα δείξει πολύ καλύτερα, γενικά οι πράσινες σκιές στα πράσινα μάτια. Και σιγά σιγά το βγάζω κατά έξω. Εν τω μεταξύ έλαβα τόσο όμορφα μηνύματα από πολλά άτομα τα οποία με ακολουθούν από τις αρχές που ξεκίνησε το Καλλινό κανάλι και πραγματικά σας ευχαριστώ τόσο πολύ για όλη αυτή τη στήριξη και την αγάπη που μου δώσατε. Δηλαδή μόλις αυτά τους χείς μου στέλνετε τόσο πολλά μηνύματα και είμαι τόσο χαρούμενη, πραγματικά με κάνετε τόσο χαρούμενη. Μιλάω τώρα εγώ εδώ πέρα με το μισό eyeliner αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ. Λοιπόν και αρχίζω και το ανεβάζω κατά πάνω γιατί δεν με αφορά και πολύ να έχει γραμμή, δεν θέλω να είναι γραμμικό. Στην ουσία θέλω να σβηστεί τελείως. Σχεδόν μόνο βάθος θέλω να δίνει.
Τέλεια. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Αφού το έκανα και στα δυο μου μάτια, θα συνεχίσω με την παλέτα του James Charles που σε κάδρο δεν χωράει εδώ μέσα στην κάμερα. Χαμός. Να την παλέτα, η παλετάρα αυτή. Η βοηθητική φουλ. Και εννοείται θα πάρουμε την πράσινη αυτήν εδώ απόχρωση, η οποία την έχω ξαναδοκιμάσει. Δεν γράφει και εξαιρετικά, αλλά okay, why not, θα την ξαναδοκιμάσω. Μου αρέσει γενικά στα καλλιντικά μου να δίνω δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες, οπότε okay. Λοιπόν, θα πάρω αυτό εδώ το πλαγιαστό πινέλο. Το συγκεκριμένο πινέλο έχει σβηστεί, δεν ξέρω καν τι είναι. Βασικά ξέρω μόνο την εταιρεία ότι είναι Royal Ragniken, όπως λέγεται αυτή. Δυστυχώς δεν έχουμε νούμερο. Θα πάρω μια ποσότητα την πράσινη σκιά και θα πάω ακριβώς να ταμπονάρω πάνω από το μαύρο που έχω βάλει. Δεν με νοιάζει να κάνει fallout γιατί δεν φοράω ούτε καν concealer, δηλαδή δεν είναι κάτι. Εντάξει, okay, είναι πάρα πολύ pigmented, πάρα πολύ όμως. Γίνει, λες και φοράω το, τι να πω, τη σκιά όπως είναι ακριβώς. Λοιπόν, πάω εδώ πέρα και λίγο σβήνω. Αφού ταμπονάρω, περνάω και σβήνω. Εννοείται θα το κάνω και με blending μετά. Και πάω και λίγο κατά μέσα. Στην ουσία θέλω να καλύψω όλη την περιοχή, δεν με νοιάζει. Την καλύψω όλη την περιοχή μου. Απλά όσο μπαίνω κατά μέσα, τώρα δεν έχω προσθέσει καθόλου ας πούμε σκιά, θέλω να σβήνει λίγο. Θα προσθέσω λίγο γιατί βλέπω ότι εδώ έχει κενό σε σχέση με το πιο ψηλά. Στην ουσία είχαμε έναν οδηγό πώς να κάνουμε σωστά τη γραμμή μας. Αν σας ξέφυγε λίγο με το δάχτυλο επειδή είναι λιπαρή η βάση, φτιάχνεται. Άρα όσο μπαίνω κατά μέσα αφήνω λίγο να σβήνει, δηλαδή έτσι το θέλω. Ωραία, τώρα θα πάρω ένα blending brush. Θα πάρω αυτό εδώ το blending brush και θα προσθέσω λίγο από τη λαχανή. Ένα tap. Ίσα ίσα να πάρει λίγο χρώμα. Αυτό λίγο για να το σβήσω πάνω. Εδώ, για να μην ξεχωρίζει. Στην ουσία ούτε που φαίνεται το ότι πήρα κάτι λαχανή, απλά είναι λίγο πιο ανοιχτό. Σχεδόν άδειο το blending brush το θέλω. Αυτό είναι πολύ σφιχτό. Το συγκεκριμένο είναι της Nancy, το Crazy. Είναι ακριβώς αυτό που θέλω εγώ εδώ. Να σβήσει, για να μην φαίνεται ότι είναι μια γραμμή. Το τραβάω λίγο. Τίποτα δεν κάνω, απλά περνάω το δάχτυλό μου από κάτω. Ή τον ήχι μου ή ό,τι έχω. Και έρχεται και μπλεντάρεται. Τέλεια. Πάω να κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, παίρνω ένα μονομάντιλο για να πάρω λίγο το fallout και ό,τι έχει πέσει. Προσεκτικά. Δείτε τώρα, θα γίνω όλη πράσινη. Αλλά ούτως ή άλλως μετά θα μπει το κονσίλερ, οπότε όλα αυτά θα στρώσουνε, μην αγχώνεστε καθόλου. Και ό,τι βλέπω ότι είναι σαν σκόνη, το παίρνω λίγο με ένα πινέλο της πούδρας. Τώρα δεν με πειράζει, ας πούμε, εδώ που έγινε έτσι. Θα στρώσει αυτό. Λοιπόν, στη συνέχεια από αυτό που βλέπουμε τώρα, θα το κάνουμε λίγο σημεράτο. Οπότε, θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση. Θα την πάρω λίγο με το δάχτυλό μου για να δείτε λίγο και πώς είναι. Είναι έτσι τέλεια και έτσι όπως είναι στο δάχτυλό μου θα την πάρω και θα την αλείψω σε όλο το εύρος του βλεφάρου. Πω παιδιά δεν υπάρχει απόδοση, εντάξει. Σκεφτείτε τώρα ότι δεν έχει και κολλώδη ουσία, ας πούμε, από το primer. Γιατί βάλαμε σκιά. Όχι, είναι εκπληκτική. Άντε, γεια. Δεν βάζω μέχρι μπροστά, θα δείτε γιατί. Ακόμα έχει, σκεφτείτε πάνω και έχω βάλει σε όλο το μάτι. Θα βάλω και στο άλλο μου μάτι. Δεν έχω προσθέσει ακόμα. Με μια βούτα όλο αυτό.
Τέλεια. Και μετά από αυτό εδώ το σήμερα το πράγμα, θα χρειαστώ και ένα πινέλο για να βάλω λίγο σήμερα στην άκρη. Και θα πάρω από τη Royal & Ragniken αυτό που μοιάζει πάρα πολύ με το πλαϊνό. Μπορείτε ακόμα και να το ψεκάσετε αν δείτε ότι δεν έχει απόδοση, αν και δεν νομίζω. Και στην άκρη θέλουμε λίγο ούτως ή άλλως. Γενικά τα χρωματιστά μακιγιάζ είναι λίγο μπελαλίδικα. Έχουμε ακόμα μέλλον. Λοιπόν, θέλω λίγο ακόμα να το μπλεντάρω τώρα που μπήκανε όλα. Για να γίνει λίγο πιο natural. Δεν θέλω να έχει τελειώματα βασικά. Θέλει πολύ blending γενικά. Θα το στρώσουμε στην πορεία και με ένα σφιχτό πινέλο. Το συγκεκριμένο είναι από Sephora και θα πάρω αυτήν εδώ την ανοιχτόχρωμη χρυσαφένια απόχρωση. Δεν θέλω κάτι ούτε πολύ ανοιχτό αλλά ούτε και πολύ σκούρο και εννοείται θα το τοποθετήσω εδώ. Προσπαθώ τώρα λίγο να τα μπλέξω μεταξύ τους, σαν να βγαίνει μέσα από το πράσινο το θέλω. Και το κατεβάζω αρκετά κάτω. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Πραγματικά πείτε μου πόσο pigmented είναι αυτή η παλέτα. Πραγματικά. Παίρνω το μαύρο μολύβι μου και θα το τοποθετήσω αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της υγρής γραμμής του ματιού. Και πάνω αλλά και κάτω θέλω. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε ένταση, μεγάλη ένταση στο μάτι. Και φυσικά θα καλύψουμε. Κατευθείαν δείχνει πολύ πιο πυκνό το μάτι αρχικά. Λοιπόν, αφού έβαλα στις κάτω βλεφαρίδες μου, θα πάρω το σκούρο που χρησιμοποίησα πριν με αυτό το ίδιο πινέλο, δεν με πειράζει, και θα πάω πολύ κοντά. Βάφοντας το κάτω μέρος. Και μάλιστα μπορώ να πάρω και ένα πιο πυκνό τρίχο σαν αυτό, το οποίο είναι το pencil από Nancy πάλι, και να πάω πολύ 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 κοντά. Σχεδόν σαν να μπαίνω μέσα στο μαύρο χρώμα. Και φυσικά ενώνω την τελευταία γραμμή με την πάνω. Πάω λίγο με το blending brush που δεν έχει τίποτα πάνω, είναι από πριν, και μπλεντάρω εδώ λίγο την περιοχή. Ίσως για να φαίνεται λίγο πιο γλυκό. Πάρω το λίγο το, αφού σβήσω όλο το fallout που έχω κάνει εδώ, και θα το ανεβάσω λίγο κατά πάνω, ένα lifting να κάνω. Το μωρομάντιλο. Μη σας τορμάζει που έχω σβήσει αυτό το κομμάτι, ούτως ή άλλως θα εσβηνότανε γιατί θα πρέπει να βάλω concealer και να το φτιάξω πιο σωστά. Παρ' όλα αυτά, έχω τη βάση μου, οπότε μετά θα πρέπει να προσθέσω απλά highlighter. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Τέλεια, αφού βάλουμε και στα δύο μάτια, πάμε να συνεχίσουμε με eyeliner. Και δεν τελειώνει εδώ, όχι. Δεν τελειώσει ποτέ αυτό το μακιάζ. Και θα πάρω εννοείται το Hyper Easy που έχει γίνει τελευταία, το αγαπημένο μου eyeliner, γιατί είναι έτσι λεπτούτσικο και ωραίο. Και θα ξεκινήσω από πάνω, πολύ 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 κοντά στις βλεφαρίδες. Σχεδόν δεν θέλω να φαίνεται ότι φοράω eyeliner. Και θα τραβήξω μια πολύ μικρή έτσι γραμμίτσα. Για να δώσει έτσι ένα κάτι στο μάτι παραπάνω. Σίγουρα το κάνει λίγο πιο σχηματισμένο. Και θα πάω και μπροστά. Σχηματίζοντας για ακόμη μια φορά μια γωνία. Τι
την οποία και θα ενώσω με την κάτω βλενογόνο, η οποία έχει μέσα το μαύρο μολύβι. Πολύ προσοχή σε αυτό το σημείο, αν πάτε να κλάψετε, κρατήστε εδώ πέρα, πιέστε λίγο, όπως εγώ τώρα, για να μην σας χαλάσει. Και πάμε λίγο να τραβήξουμε εδώ τη γραμμή. Ταράν, το κάναμε. We did it. Έκλαψα λίγο και βγήκε κατά πάνω. Πώς το έκανα αυτό δεν κατάλαβα. Πάω να κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, στα γρήγορα έβαλα και το concealer μου και πρόσθεσα και λίγο highlighter και βλέπετε πόσο ωραίο ολοκληρωμένο φαίνεται το αποτέλεσμα. Ήδη έχει ανέβει καταρχάς πάρα πολύ το μάτι και φαίνεται αυτό. Εδώ κάτι... Βασικά λόγω του φωτός φαίνεται, γιατί από κοντά δεν είναι έτσι. Είναι σαν το άλλο για κάποιο λόγο, αλλά από εκεί φαίνεται περίεργο, μάλλον έτσι όπως σκάει το φως. Τώρα εννοείται αυτό το μάτι χωρίς βλεφαρίδα είναι ένα τίποτα για μένα, οπότε πάμε να βάλουμε λίγο μάσκαρα. Πρόσφατα μάλιστα είδα ένα τρίκ το οποίο πρώτα χτενίζεις με ένα χτενάκι οτιδήποτε τύπου σπούλι ας πούμε, το δικό μου είναι της Morphe, τις βλεφαρίδες σου για να τις ξεχωρίσεις. Και μάλιστα το παράδειγμα ήτανε όπως χτενίζεις τα μαλλιά σου, έτσι πρέπει να χτενίσεις και αυτό. Μάλιστα νομίζω ότι αυτό το μάτι είναι πιο πετυχημένο από το άλλο, για κάποιο λόγο. Αλλά okay, αυτό μου αρέσει πιο πολύ γενικά. Δεν ξέρω τι διαφορά έχει, γιατί αντικειμενικά εδώ πέρα δεν μπορώ να το δω, μου φαίνονται ολόιδια. Αλλά μου αρέσει πιο πολύ. Σίγουρα, αυτό το ξέρω. Θα πάρω την μάσκαρα της Pat McGrath, η οποία μου αρέσει γιατί παίρνει ακριβώς όσο ποσότητα πρέπει. Η συγκεκριμένη μάσκαρα είναι η Fetish Eyes. Καλό είναι, λέει, να μην τις κάνουμε έτσι τις βλεφαρίδες, δηλαδή έτσι, γιατί μπερδεύονται, αν και εγώ πάντα έτσι τις κάνω και μου φαίνονται πολύ ωραίες. Αλλά καλό είναι, λέει, να βάζουμε κόντρα και να σηκώνονται λίγο πιο ψηλά. Απλά αυτό έχει έναν φόβο να λερώσουμε πάνω, το πάνω βλέφαρο. Οπότε, πολύ προσοχή. Εννοείται αυτό που σας έχω πει, ότι πάντα κοιτάω κάτω. Να το λερώθηκα εδώ πέρα, δεν πειράζει, αυτό φεύγει εύκολα. Περιμένω να στεγνώσει. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μάσκαρα. Δείτε πόσο διαχωρισμένες τις έβγαλε τις βλεφαρίδες. Είναι... Wow, πραγματικά. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς, αλλά εμένα μου φαίνονται super luxe οι βλεφαρίδες, χωρίς να βάλω καν βλεφαρίδα. Και να σας πω κάτι, πραγματικά, έτσι όπως έγιναν, δεν νομίζω ότι θέλω να βάλω βλεφαρίδα. Φαίνονται σαν τουφάκια τα οποία διαχωρίστηκαν τέλεια. Πω, τέλεια μάσκαρα, παιδιά. Και σκεφτείτε ότι ήταν στο Advent Calendar του Sephora. Βέβαια, Pat McGrath είσαι να μου πεις. Δηλαδή, προσθέτω και... Απλά σηκώνονται, δεν γεμίζουν άσχημα να φαίνονται ότι είναι... Wow, παιδιά. Δεν ξελήθηκε αυτό το μακιγιάζ χωρίς μάσκαρα, ήταν ένα τίποτα, αλλά τώρα είναι... Perfect. Πάμε να δούμε τι θα βάλουμε στα χείλη μας. Δείτε πόσο looks φαίνεται, δηλαδή αν τραβήξω και το μαλλί. Γενικά... Έχει ανέβει όλο το μάτι χωρίς να κάνω τίποτα. Πολύ ωραίο μακιγιάζ, μου άρεσε πάρα πολύ. Θα το κάνω σίγουρα σε κάποια εμφάνισή μου. Και θα βάλω για κραγιόν από L'Oréal Paris. Παιδιά, αυτό κάθε φορά δεν γράφει τι είναι, σας το έχω ξαναδείξει. Σας το βάζω μετά όμως κάτω στην περιγραφή γιατί το βρίσκω στο ίντερνετ για κάποιο λόγο. Νομίζω crème brûlée είναι η απόχρωση, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Και θα το βάλω για περίγραμμα. Είχαν ένα υδατικό κραγιόν πάνω, τίποτα παραπάνω. Κραγιόν λέω, lip balm. Έχει αρκετά γερή κάλυψη από ό,τι βλέπετε. Έχω κάνει μόνο το περίγραμμα, σκεφτείτε. Αλλά έχει πιάσει αρκετά. Και θα συνεχίσω με τις Anastasia Beverly Hills. Αυτή είναι εδώ την απόχρωση, η οποία είναι η Sand. Είναι αρκετά ανοιχτή. Θα ήθελα δηλαδή έτσι ένα contour να κάνω. Σχεδόν δεν φαίνεται, αλλά ήδη έδωσε ένα push στα χείλη. Φαίνονται πολύ μεγαλύτερα.
δεν θα βάλω βλεφαρίδα όπως καταλάβατε. Και πάρα πολύ με ενθουσίασε. Δεν ξέρω για σας αυτό το μακιγιάζ. Πραγματικά μου φαίνεται πολύ ιδιαίτερο και πολύ ανωδικό. Έχει έτσι μια δικιά του κλίση η οποία δημιουργεί το εφέ ότι το μάτι είναι πολύ μεγάλο και πολύ τραβηγμένο, παρόλο που έχω πολύ μικρά μάτια εγώ γενικά, και σκεφτείτε ότι όταν βάζουμε μέσα μολύβι κάνει το μάτι πιο μικρό. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, και σκεφτείτε ότι δεν χρειάστηκε καν να βάλουμε βλεφαρίδα, δηλαδή wow, πόσο μάλλον αν βάζαμε βλεφαρίδα πώς θα γινόταν. Αλλά νομίζω δεν τη χρειάζεται, δηλαδή φαίνεται πολύ πιο λεπτομερές έτσι. Λοιπόν, αυτό το βίντεο ήρθε στο τέλος του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε ακόμη ένα βίντεο. Και φυσικά, επειδή σας είπα ότι δεν θα σας αφήσω παραμονεμένους, έρχεται το giveaway, το οποίο θα βρείτε στο προφίλ μου στο Instagram. Και θα σας κάνω ένα spoil, γιατί έχει να κάνει με skin care routine. Και μάλιστα, επειδή δεν ήθελα να είναι κάτι σε παλέτα ή κάτι τέτοιο, αποφάσισα να σας περιποιηθώ λίγο, οπότε να ξέρετε ότι θα το δείτε σύντομα, αν όχι σήμερα που το βλέπετε αυτό το βίντεο, μία από αυτές τις ημέρες θα είναι στο προφίλ μου και θα σας περιμένει για να δηλώσετε συμμετοχή. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο, την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε φιλάκια πολλά και τα λέμε.